Αυτό που βλέπετε είναι το πρώτο σούπερ μάρκετ στον κόσμο που αντί να το δίνετε λεφτά σας δίνει. Και σήμερα μπορείτε να κερδίσετε 1 εκατομμύριο δραχμές. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για ψώνια. Σκηνοθέτης ο Μεγακλής Βινδιάδης. Σας καλωσορίζουμε όλους στο σούπερ μάρκετ. Οι παίκτες μας για απόψε, Αλεξία και Ρούλα. Έλενα και Ηλίας. Αθηνά και Μαρία. Και τώρα συμποδευτούμε όλοι μαζί τον παρουσιαστή μας. Κυρίες και κύριοι, ο Μάκης Πουνέντης. Γεια σας. Γεια χαρά σε όλους. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Κανένα τραγουδάκι θα τραγουδήσουμε. Ζανό το κοινό. Μόνο ζανό τραγουδάει. Μα καλά, γιατί δεν τραγουδάτε, παιδιά. Τι έγινε δηλαδή. Πέσαμε, μας πιάσανε οι ζέστες και χαλαρώσαμε. Τι γίνεται εσείς, τι κάνετε. Καλά. Ωραία, ξεκινάμε το παιχνίδι μας. Ένα λεπτό σε κάθε ομάδα πρέπει να δώσουμε. Και βέβαια η Μαρία. Γιατί έτσι η Μαρία μου θλιμμένη. Τι έχεις. Τίποτα. Μαρία, Έλενα και η Αλεξία. Εγώ δεν φαίνομαι. Ορίστε, δεν άκουσα. Είμαι ψηλή, εγώ δεν φαίνομαι. Είσαι ψηλή, ναι, βεβαίως και είσαι ψηλή. Το μαλακτικό ρούχον που δεν καταστρέφει τις ίνες των υφασμάτων. Ποιο είναι, ποιο, Μαρία. Καζολίν. Καζολίν και αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, Μαρία. Πίσω τη Μαρία, ποια κρύβεται. Αθηνά. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Αθηνά. Ωραία. Αθηνά, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να μας φέρεις το καζολίν και θα σου δώσουμε εμείς 10.000 δραχμές. Το έχεις καταλάβει. Ναι. Φεύγεις. Και ο χρόνος, Μαρία, τελείωσε και η Αθηνά ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Δεν πειράζει, έχετε κερδίσει παρόλα αυτά τα 10 δευτερόλεπτα και προηγήστε. Περιμένουμε την Αθηνά να επιστρέψει, την ακούω, τρέχει στο βάθος. Έρχεται, μπα, έβλεξε τους διαδρόμους, ποιος ξέρει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αθηνά εμφανίζεται, αυτό θέλω να πω. Εμφανίζεται, μάτια χέρια, δεν έχει σημασία καμία. Στη θέση σου, κορίτσι μου, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Μαρία, την Έλενα και την Αλεξία που ήταν μαζί μας στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τα ξαναλέμε, κούκλες μου, σε λίγο. Ο Ηλίας, η Αθηνά και η Ρούλα παίζουν με 6 νησιά για τη συνέχεια. Από τα 6 νησιά κάθε φορά διαλέγουμε το ένα. Πατρίδα του ζωγράφου Θεόφιλου. Ποια ήταν η Πατρίς, για πείτε μου. Νησί του Αιγαίου. Ούζο και Γραβιέρα, γνωστά προϊόντα του. Λέγεται και Μυτιλίνη. Το έμαθα. Τέλος χρόνου, η σωστή απάντηση είναι Λέσβος. Λέσβος. Λοιπόν, μην απογοητεύονται οι παίχτες μας, έχουμε και συνέχεια. Εκεί γυρίστηκε το έργο, το παιδί και το δελφίνι. Νησί του Σαρονικού, Αθηνά. Ίδρα. Ίδρα. Μην τρέπεις να μου το πεις, να το φωνάξεις. Ίδρα, αυτό είναι. Τώρα ψάχνουμε για νησί του Ιωνίου. Μην βιαστείτε όμως, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα νησί του Ιωνίου εδώ, ή έχουμε ένα νησί. Πήμα του Καβάφη. Ήρα, Ηλίας. Ιθάκη. Πώς? Ιθάκη. Δυνατά. Ιθάκη. Ιθάκη, βεβαίως. Ιθάκη. Τέτοια πείματα πρέπει να τα φωνάζουμε. Εντάξει. Και να δείχνουμε ότι τα ξέρουμε, όχι να τα λέμε μέσα μας. Αθηνά στην πρώτη ομάδα. Συνολικός χρόνος 1 και 20. Ο Ηλίας στη δεύτερη 1 και 10 και η Ρούλα στην τρίτη με ένα λεπτό. Λοιπόν, σωστό ή λάθος το παιχνίδι που παίζουμε για τη συνέχεια. Και εδώ θα μου απαντάτε μονολεκτικά. Ο σπουδαιότερος εχθρός του Αστακού είναι το χταπόδι. Ρούλα. Λάθος. Όχι λάθος, Ρούλα μου. Είναι σωστό. Είναι το χταπόδι. Ο σπουδαιότερος εχθρός του Αστακού. Η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη σε έκταση από τη Βουλγαρία. Σωστό ή λάθος. Ηλία. Λάθος. Σωστό, Ηλία μου. Είναι σωστό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης δεν είναι ενεργό. Ηλίας. Λάθος. Λάθος. Λάθος, βεβαίως, γιατί είναι ενεργό. Το ξέρουμε και πάμε κάθε καλοκαίρι στην Σαντορίνη και φοβόμαστε. Λέμε τώρα θα κραγεί, τώρα θα κραγεί. Θα πάθουμε. Η πρωτεύουσα της Ελβετίας είναι η Γενέβη. Σωστό ή λάθος αυτό. Ηλίας.
Λάθος, γιατί η σωστή απάντηση είναι Βέρνη. Ωραία. Πολύ καλά. Ο Ηλίας πήρε το προβάδισμα να μην είχε απάντηση σωστά σε αυτές τις ερωτήσεις. Να δούμε όμως αναλυτικά τη βαθμολογία για κάθε έναν από εσάς. Η Αθηνά συνολικό χρόνο 1 και 20, ο Ηλίας 1 και 30 και η Ρούλα 1 λεπτό. Τι είναι, Ρούλα? Τι έχεις, Ρούλα? Αυτό ήταν χειροκρότημα τώρα για τα παιδιά. Ταράζομαι. Ταράζομαι. Λοιπόν, το ξέρετε αυτό που στριφογυρίζουν τα πιάτα? Με κάποιο τρόπο έτσι μαγικό, δεν το ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει ρεκόρ κέικ και μια και εμείς σας έχουμε μάθει όλα τα ρεκόρ που υπήρξαν πότε, να μάθουμε και αυτό λοιπόν, το ρεκόρ στριφογυρίσματος των πιάτων. Και η απάντηση έρχεται με τα μηνύματα που βλέπουμε μαζί.